Αποφάσισαν τριήμερη απεργία και αποχή από την εργασία το Σαββατοκύριακο, ζητώντας ακύρωση της σύμβασης με την κινέζικη εταιρεία Κόσκο για την εκμετάλλευση του σταθμού των κοντέινερς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει θετική αντιμετώπιση στο πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στο λιμάνι. Αυτή την ώρα γίνεται συνάντηση της Υπουργού Οικονομίας Λούκας Κατσέλη με την Ομοσπονδία των Λιμενεργατών. Ο Νίκος Καπόγλης θα παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Α, η Λίζα Σαραντίδου. Η Λίζα Σαραντίδου με πληροφόρουν. Συγγνώμη, Λίζα. Με τις αρμοδιότητες των νέων Υπουργείων, αλλάξατε κι εσείς. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Οι απεργοί λιμενεργάτες δεν έχουν φανεί μέχρι στιγμής εδώ στο γραφείο της Λούκας Κατσέλης, στο πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Νυν Οικονομίας στη Λεωφόρο Μεσογείων. Όμως αναμένεται να φτάσουν από λεπτό σε λεπτό και να ξεκινήσει αυτή η πολύ κρίσιμη συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας η Υπουργός αναμένεται ότι θα του ζητήσει να αναστείλουν τις απεργιακές συνειδητοποιήσεις που έχουν προκαλέσει τόσα προβλήματα στο λιμάνι και αγορά και να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Θα δούμε ποια στάση θα κρατήσουν οι απεργοί και αν τελικά θα καταλήξουν σε κάτι όπως ελπίζει ολόκληρη η αγορά. Θα επανέλθουμε στη διάρκεια του δελτίου, μόλις ξεκινήσει αυτή η συνάντηση, ναι, και δούμε αν έχουμε νεότερα για τις δικές τους προθέσεις. Εμείς θα δούμε τι δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αλλά και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Λιμάνια. Έχουμε πετύχει να αρχίσει ένας διάλογος για όλα τα ζητήματα και τα ζητήματα της εργασίας που αφορούν στη σύμβαση παραχώρησης. Διασφαλίζουμε με όρους δημόσιου συμφέροντος τον υγιή ανταγωνισμό που είναι μέλημά μας και συνεχίζεται και σήμερα και θα συνεχιστεί αυτές τις μέρες ο διάλογος με όλους τους φορείς για την εύρυθμη λειτουργία του λιμανιού. Ξεκινάει μάλιστα άμεσα ο διάλογος με τη ΣΕΠΑΕ, τη θυγατρική της Κόσκο, σχετικά με όλα τα ζητήματα της παραχώρησης και όπως δήλωσε και η αρμόδια υπουργός κυρία Κατσέλη, θα υπάρχει και αναδρομικότητα στην ισχύ των συμφωνητέντων των αποτελεσμάτων από 1 Οκτωβρίου του 2009. Αποφασίσαμε συνέχιση των κινητοποιήσεων επί τριήμερων και αναμένουμε στη σημερινή συνάντηση η οποία υπάρχει με την αρμόδια υπουργό να υπάρχει θετική εξέλιξη στο αίτημά μας. Οριοθετούμε την θέση μας για μια ακόμα φορά ότι θα πρέπει να υπάρχει πάγωμα της εγκατάστασης της Κόσκο ΣΕΠ στο ΣΕΜΠΟ και η οποιαδήποτε συζήτηση να γίνει ούτως ώστε να οριοθετηθεί το θέμα της επαναδιαπραγμάτευσης σε σχέση με τη θέση την οποία έχουν οι εργαζόμενοι για δημόσιο έλεγχο και ευθύνη της λειτουργίας του λιμανιού. Τώρα, στα όσα συμβαίνουν στον Πειραιά, αναφέρθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη. Τονίζει, οι εξελίξεις αυτές στο λιμάνι και οι συνέπειες που είναι ήδη πολύ σοβαρές σε συνδυασμό με την εσπευσμένη και χωρίς μελέτη κατάργηση του Υπουργείου Εμπορικής Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, που προκαλεί απορία, για να το θέσω πιο ήπια, λέει, των φορέων της ναυτιλίας, δίνουν ένα ιδιαίτερα αρνητικό πρώτο δείγμα γραφής της κυβέρνησης Πασόκ στον ζωτικό τομέα της οικονομίας. Σε σχόλιο του για το θέμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα τονίζει: οι εργαζόμενοι έχουν δοκιμάσει και τις πράσινες και τις μπλε ιδιωτικοποιήσεις και τους αντίστοιχους διαλόγους και γνωρίζουν ότι το αποτέλεσμα είναι το ίδιο επώδυνο για αυτούς και ωφέλιμο μόνο για το κεφάλαιο. Και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός σε ανακοίνωσή του λέει: αυτοί που δεν σεβάστηκαν το συμφέρον της χώρας εκποιώντας στην ουσία το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας, αντί πινακίου φακής, σήμερα ζητούν να σεβαστεί η πολιτεία την αξιοπιστία της δικής τους αναξιοπιστίας. Ταχύτατα προχωρούν οι προετοιμασίες της κυβέρνησης εν ώψη των προγραμματικών δηλώσεων, η συζήτηση των οποίων αρχίζει την Παρασκευή. Η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει φρένο στον υπέρογκο στόλο των κρατικών αυτοκινήτων που ανέρχεται σε περίπου 44.000 και κοστίζει το χρόνο, έχει υπολογιστεί περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη είναι ψηφοφορία στη Βουλή για την εκλογή γραμματέα και του Προεδρείου της Κοινοβουλίας του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Ξεκινάμε από τη Λίνα Μπεθάνη. Μετά θα πάμε στη Βάσο Βασιλαδιώτη και κατόπιν στη Βάλια Πετούρη. Λίνα, από σένα για τις προγραμματικές. Λοιπόν, οι προγραμματικές δηλώσεις ξεκινούν λοιπόν την Παρασκευή, ολοκληρώνονται το βράδυ της Κυριακής με ονομαστική ψηφοφορία. Αυτό το οποίο υπογραμμίζουν τα κυβερνητικά στελέχη, αυτό το οποίο σημείωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Γιώργος Πεταλωτής, είναι ότι οι πολίτες έδωσαν με την ψήφο τους μια ισχυρή εντολή να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτή είναι η εντολή, όπως είπε ο κ. Πεταλωτής, του ελληνικού λαού και αυτό θα γίνει πράξη. Οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ στο κυβερνητικό του πρόγραμμα θα γίνουν πράξη και θα αποτυπωθούν στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Αυτό που είπε ο κύριος Πεταλωτής σήμερα είναι ότι βρίσκεται η κυβέρνηση μπροστά σε μια νέα κατάσταση, μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν, τα προβλήματα που, όπως είπε, δημιούργησε η κυβέρνηση, η πολιτική που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Και όπως
διόρθωσε, αυτό δεν αποτελεί βάση για δικαιολογίες. Θα ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για αυτό το θέμα. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε μία νέα κατάσταση και αυτή τη στιγμή, ενώ συμπληρώνεται αύριο μία εβδομάδα από την ορκομοσία της κυβέρνησης, βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο όπου η πραγματικότητα επιβάλλει πρώτον να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που δημιούργησε η προηγούμενη κυβέρνηση με τις πολιτικές και τις επιλογές της και δεύτερον να προετοιμαζόμαστε προκειμένου ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου να παρουσιάσει τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης στην κοινοβουλευτική διαδικασία που κατά τα προβλεπόμενα θα πραγματοποιηθεί στα τέλη της τρέχουσας εβδομάδας. Και θέλω να είμαι σαφής. Η αναφορά στα προβλήματα δεν υπονοεί διαμόρφωση βάσης για δικαιολογίες. Υπογραμμίζει αντιθέτως ότι όλοι χωρίς εξαίρεση καθήκον ο καθένας από τη θέση του να συμβάλλουμε για να αλλάξουμε πορεία προς ικανοποίηση του δημόσιου συμφέροντος, του γενικού καλού. Τώρα, Λίνα, για τα βιογραφικά, έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος που κάποιοι έπρεπε να τα υποβάλουν και μαθαίνουμε ότι είναι χιλιάδες, έτσι. Έληξε λοιπόν σήμερα η προθεσμία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τα βιογραφικά τα οποία έχουν αποσταλεί για τη στελέχωση των θέσεων, 88 θέσεων γενικών και ειδικών γραμματέων, ξεπερνούν τις 10.000. Αρχίζει λοιπόν η δύσκολη δουλειά της αξιολόγησης των αιτήσεων αυτών, των βιογραφικών αυτών. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, θα την ξεκινήσει η κυβέρνηση από αύριο, ο οποίο όμως, όπως σημειώνουν τα κυβερνητικά στελέχη, θα πρέπει να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Υπολογίζουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, το αργότερο μέσα σε 10 μέρες, να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Επίσης, θα υπάρξει και μεγάλο ξεκαθάρισμα αυτών των αιτήσεων, αυτών των βιογραφικών, γιατί όπως λένε, υπάρχουν και μερικές είναι προδήλως αβάσιμες. Ναι. Αυτή την εικόνα λοιπόν έχουμε μέχρι τώρα και να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη στελέχωση και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, έχει δώσει εντολή προς τους υπουργούς να ακολουθεί και η ίδια οδός, όπως έγινε με διαφάνεια, με ανοιχτές διαδικασίες, όπως έγινε με τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς. Ευχαριστούμε. Θα ξανακούσουμε δηλώσεις Πεταλωτή για το θέμα αυτό. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εντολή στους υπουργούς της κυβέρνησης να καταγράψουν και να ανακοινώσουν ποιες θέσεις οι οποίες εποπτεύονται από το Υπουργείο τους μπορούν, υπάρχει δυνατότητα να προκηρυχθούν με τον αντίστοιχο τρόπο θέσεις που έχουν να κάνουν με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και με την ίδια φιλοσοφία βέβαια. Δεν μας είπατε πότε θα το έχουμε αυτό. Εντός των ημερών. Πάμε στη Βάσο Βασιλαδιώτη. Τώρα, Βάσο, να δούμε για τα κρατικά αυτοκίνητα τι αποφάσισε ο Υπουργός, το Υπουργείο. Τα μέτρα για τα κρατικά αυτοκίνητα που ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό συνοψίζονται στα εξής. Καμία νέα αγορά αυτοκινήτου για τα επόμενα 3 χρόνια. Δραστικός περιορισμός των ήδη υπαρχόντων. Μέχρι το τέλος του μήνα, όπως είπε ο κ. Ραγκούσης, οι δημόσιες υπηρεσίες που έχουν στην κατοχή τους κρατικά αυτοκίνητα, μάλλον πάνω από 5 αυτοκίνητα, θα πρέπει να αιτιολογήσουν επαρκώς τη χρήση τους. Διαφορετικά θα μείνουν μόνο με τα 5. Ναι. Τα παλαιά αυτοκίνητα τώρα που μένουν, αυτά που θα μείνουν μετά την απογραφή που θα γίνει μέχρι τέλος του μήνα, θα πρέπει να αντικατασταθούν μέχρι το 2010 με υβριδικά νέας τεχνολογίας, τα οποία θα αγοραστούν με τη μέθοδο του leasing. Περιορίζεται επίσης ο αριθμός των προσώπων που χρησιμοποιούν αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις τους. Θα πρέπει να σας πω ότι τα αυτοκίνητα υβριδικά μέχρι 1600 κυβικά θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν ο Υπουργός, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, το Προεδρείο της Βουλής, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, οι Υπουργοί, οι Αναπληρωτές Υπουργοί, οι Υφυπουργοί, οι πρόεδροι των ανωτάτων δικαστηρίων, οι πρόεδροι των ανεξάρτητων αρχών, ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίτες. Αυτοί πάνε από 1600, έτσι. Μέχρι 1600 κυβικά για τις μετακινήσεις τους εντός της πόλης και όταν θα χρειάζεται να υπάρξει μετακίνηση εκτός Αθηνών και η αποστολή είναι πολυπληθής, θα μπορούν είτε να ζητούν κάποιο αυτοκίνητο από τα 20 που διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών για τις ξένες αποστολές, είτε κάποιο βαν, να μετακινούνται δηλαδή με κάποιο βαν στην περιφέρεια. Όλοι οι υπόλοιποι δεν θα χρησιμοποιούν αυτοκίνητο κρατικά για τις μετακινήσεις τους, κρατικό αυτοκίνητο, θα μπορούν όμως να χρησιμοποιούν ένα από τα 5 αυτοκίνητα τα οποία θα έχουν οι δημόσιες υπηρεσίες, τα οποία οργανισμός όμως θα είναι και αυτά υβριδικά.
δεν θα είναι πάνω από 1.400 κυβικά. Να ακούσουμε δήλωση Ραγκούση. Η εντολή του ελληνικού λαού είναι να αλλάξουμε τα πράγματα. Η υποχρέωσή μας είναι να εργαστούμε σκληρά γι' αυτό. Τώρα, Βάλια Πετούρη, έρχομαι σε σένα. Ο Χρήστος Παπουτσής θα είναι ο γραμματέας. Πάμε, θα πρέπει να ψηφίσουν πρώτα οι βουλευτές για να το πούμε αυτό. Είναι η πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Είναι προτινόμενος. Πριν πάμε όμως σε αυτό το θέμα, θα πρέπει να σας πω ότι το ζήτημα των αυτοκινήτων και η απόφαση αυτή της κυβέρνησης και του Υπουργού των Εσωτερικών συζητήθηκε πάρα πολύ εδώ στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πριν από λίγο ήρθε ο κ. Ραγκούση, ο Υπουργός των Εσωτερικών, να ψηφίσει. Πρέπει να σας πω ότι βρήκε σύμφωνους τους βουλευτές και ο ίδιος ο Υπουργός των Εσωτερικών ήδη χρησιμοποιεί ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικών. Δεν μου επιτρέπετε βεβαίως να πω τη μάρκα, αλλά είναι από αυτά που χαρακτηρίζουμε μη πολυτελή μεσαία αυτοκίνητα. Μάλιστα. Τώρα, σε αυτή καθεαυτή τη διαδικασία, πριν από μία ώρα ψήφισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συνομίλησε με αρκετούς βουλευτές, οποίοι του ευχήθηκαν καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Μάλιστα, ο βουλευτής Ηλίας, ο κύριος Κατρίνης, του μίλησε για το σχέδιο ανασυγκρότησης της Ηλίας, το οποίο επαναπαρουσιάστηκε την προηγούμενη Κυριακή με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εκεί και του είπε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αποδοχή στον ομό Ηλίας γύρω από το σχέδιο αυτό. Μέχρι στιγμής πρέπει να σας πω ότι έχουν ψηφίσει 100 βουλευτές στους 160. Οι κάλπες κανονικά θα είναι ανοιχτές μέχρι τις 8 το βράδυ, αλλά επειδή ο ρυθμός της ψηφοφορίας είναι γοργός, ενδέχεται να κλείσουν και νωρίτερα. Να σας πω ποιοι είναι οι υποψήφοι. Ο Χρήστος Παπουτσής, ο οποίος προτείνεται και για γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μάλιστα. Η κυρία Κατερίνα Περλεπέ, ο κύριος Γιάννης Αμυρίδης, η κυρία Αφροδίτη Παπαθανασίου, ο κύριος Νίκος Ζωήδης, η κυρία Εύα Καηλή, ο κύριος Στάθης Κουτμερίδης. Μόλις ολοκληρωθεί η ψηφοφορία για το επταμελές Προεδρείο της Βουλής, 7 τα μέλη, 7 υποψήφοι, θα εκλεγούν όλοι δηλαδή. Μάλιστα. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή και γίνει καταμέτρηση, θα συνέλθει μετά το Προεδρείο, θα συγκροτηθεί σε σώμα και το Προεδρείο είναι εκείνο το οποίο θα εκλέξει το γραμματέα, τον αναπληρωτή γραμματέα, τον ταμεία και τα υπόλοιπα 3 μέλη του θα είναι απλά μέλη. Μάλιστα. Βάλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να πούμε τώρα ότι στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα κρατικά αυτοκίνητα αναφέρθηκε το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος και λέει: με κόλπα και με αμφίβολης αξίας εξαγγελίες για τα κρατικά αυτοκίνητα, η κυβέρνηση επιχειρεί να στρέψει την προσοχή του λαού στη διαχείριση των ψηλών σε εισαγωγικά του ταμείου και όχι στη μεγάλη ληστεία των εργαζομένων από όλα τα τμήματα της πλουτοκρατίας. Και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός για το ίδιο θέμα αναφέρει: χαιρόμαστε που για άλλη μια προεκλογική θέση του λαού υιοθετήθηκε από τη νέα κυβέρνηση. Ο έλεγχος της πληθώρας των κρατικών αυτοκινήτων και υπερβολική σπατάλη από περιττές μετακινήσεις αξιωματούχων του συστήματος. Εντείνονται οι διεργασίες στη Νέα Δημοκρατία για την εκλογή νέου Προέδρου. Αυτή την ώρα συνεδριάζει και πάλι η Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου, προκειμένου η Τρισιούφα να ενημερώσει τα μέλη για τις συναντήσεις που είχε με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Στο ισοκομματικό τοπίο, νέα δεδομένα ανακύπτουν τόσο από την ανακοίνωση της υποψηφιότητας Μπακογιάννη, όσο και από τη θέση της να παραμείνει στην Προεδρία του Κόμματος ο Κώστας Καραμαλής, έως ότου αλλάξει το καταστατικό και μετά να προχωρήσει η ανοιχτή διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου. Για όλες τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Στράτος Βαλής, είναι στη Ριγίλη. Στράτο, πώς πάει? Λοιπόν, Αντώνη, εδώ φτάσαν πριν από λίγο τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν, ρωτήσαμε τον κύριο Σιούφα εάν μίλησε με τον κύριο Κώστα Καραμαλή να του μεταφέρει τα όσα συζήτησε εχθές με τους κυρίους Αβραμόπουλο και Σαμαρά, δηλαδή για εκλογή αρχηγού από την βάση του κόμματος. Δεν μας απάντησε. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι πριν από λίγο εδώ ο κύριος Πάνος Παναγιωτόπουλος επί της ουσίας συντάχθηκε με την πρόταση που έκανε το πρωί μέσω του Real News η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Δηλαδή, ναι, εκλογή Προέδρου από τη βάση, αλλά με τον Κώστα Καραμαλή να παραμένει στην ηγεσία μέχρι να ξεκαθαρίσει όλο αυτό το τοπίο. Είναι κάτι το οποίο βάλε το πρωί η κυρία Μπακογιάννη στο τραπέζι και πριν από λίγο, επί της ουσίας, ο κύριος Πάνος Παναγιωτόπουλος συμφώνησε με αυτήν την πρόταση. Πρέπει να σου πω, Αντώνη, επίσης ότι ο κύριος Σιούφας από χθες έχει μιλήσει και με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και με τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη για να μεταφέρει τα όσα συζητήθηκαν εδώ την ώρα που είχαν έρθει οι κύριοι Σαμαράς και Αβραμόπουλος και την ώρα που η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ανακοίνωνε την υποψηφιότητά της. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει σημείο σύγκλησης. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι κύριοι Σαμαράς και Αβραμόπουλος επιμένουν στην πρότασή τους για εκλογή από τη βάση. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε πως αυτό έχει σηματοποιηθεί και σε μια πρόταση η οποία θα συζητηθεί σήμερα εδώ στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ξεκαθάρισε χθες με τον πιο επίσημο τρόπο ότι σε κάθε περίπτωση θα
υποψήφια για την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, βάζοντας όμως σήμερα αυτό το νέο δεδομένο. Αυτή δηλαδή, την παράμετρο, την παραμονή Καραμανλή για κάποιο διάστημα. Είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί, γιατί κυρία Μπακογιάννη λέει ναι και από τη βάση, την προϋπόθεση, αλλά, σωστή εκπρόσωπο, αλλά με τον κύριο Κώστα Καραμανλή στην ηγεσία του κόμματος. Φαίνεται λοιπόν ότι ο πρώτος λόγος άνοικε στον κύριο Καραμαλή το βράδυ των εκλογών στο Ζάπιο και ο τελευταίος θα ανήκει σε εκείνον. Πρέπει να σου πω κλείνοντας πως είναι θέμα ορών να ανακοινωθεί η υποψηφιότητα και του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, αυτό τουλάχιστον λένε οι συνεργάτες του, ενώ οι διεργασίες εντείνονται και στο επιτελείο του κυρίου Αβραμόπουλου και ίσως τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να δούμε και κάποια κίνηση και από την πλευρά του πρώην Υπουργού Υγείας. Να ακούσουμε λοιπόν το ηχητικό της Ντόρας Μπακογιάννη, το πρωινό ηχητικό. Εάν ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Καραμαλής, αλλάξει γνώμη και παραμείνει για 1,5 μήνα ακόμα και δρομολογήσει ο ίδιος αλλαγή καταστατικού, θα μπορούσε αυτό η αλλαγή καταστατικού με την παρουσία του κ. Καραμαλή και την αντιπολιτευτική ας πούμε, δράση της Νέας Δημοκρατίας εξασφαλισμένη να πάει στη βάση. Διότι το συνέδριο είναι κυρίαρχο όργανο. Αυτό γίνεται. Και είναι εφικτό. Απλώς προϋποθέτει ότι ο κύριος Καραμαλής, εγώ του έκανα έκκληση να το κάνει αυτό, να μείνει. Θα μείνει και θα διασφαλίσει αυτή τη διαδικασία. Να δούμε πώς καταγράφονται τα δεδομένα του τελευταίου 24ωρου για το ζήτημα της εκλογής του αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία. Την ώρα που στη Ριγίλης ο Δημήτρης Σιούφα συζητούσε με τους δύο μνηστήρες για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, η Ντόρα Μπακογιάννη ανακοίνωνε την υποψηφιότητά της. Με πλήρη συνέστηση των ευθυνών μου, με όπλο τις αξίες, τις ιδέες, τις αρχές και την ιστορία της μεγάλης μας παράταξης, με καθαρές θέσεις για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή και ισχυρή κεντροδεξιά, με ξεκάθαρη δέσμευση για ένα ανοιχτό και δημοκρατικό κόμμα